Συνεχίζει την απεργία πείνα ο πρόεδρο του κόμματο Δανειοληπτών, ευελπιστώντα να συγκινηθούν στο Υπουργείο Οικονομικών και να ικανοποιήσουν το αίτημα για παράταση του νόμου Κατσέλη, ο οποίο, όπω τονίζει, είναι ευεργετικό για του δανειολήπτε σε αντίθεση με το νέο πτωχευτικό κώδικα, που είναι να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουνίου. Συνεχίζω την απεργία πείνα. Είναι σήμερα η τρίτη ημέρα ότι ξεκίνησα με στόχο την παράταση των αιτήσεων του νόμου Κατσέλη και την αναστολή των πληστριασμών. Γιατί δυστυχώ από 1η Ιουνίου 2021 ξεκινάνε οι πληστριασμοί με τον νέο πτωχευτικό κώδικα. Είναι μια συνειδητή επιλογή και θα έλεγα ότι θα έχει κάποια ανταπόκριση με την έννοια ότι ο λαό σιγά σιγά καταλαβαίνει το τι του έρχεται. Γιατί γι' αυτό και εγώ το έκανα. Του έρχεται δυστυχώ. Σε όρια κατασχέσεων και πληστηριασμών, πραγματικών πληστηριασμών, όχι όπω τα προηγούμενα χρόνια που δεν γινόταν, γιατί πολύ απλά με την ίδια διαδικασία του πτωχευτικού δικαίου θα μπορεί ο σύνδικο πτώχευση να σου δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία για πέντε έτη. Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη αποστείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό με κοινοποίηση και στο γραφείο του Υπουργείου Οικονομικών και μάλιστα σήμερα είχε και την πρώτη κυβερνητική αντίδραση. Ότι σήμερα δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από το γραφείο του κ. Σταϊκούρα, του Υπουργού Οικονομικών. Ο οποίο ε, το θέμα το βλέπει, το συζητάει και μάλιστα με παρέμπεψε και στο συντοπίτη εδώ, στο Θεσσαλό, κατά κάποιο τρόπο, τον κύριο Τριαντόπουλο, που είναι κατάγεται από τη Μαγνησία, τον γραμματέα τη γενική οικονομική πολιτική τη κυβερνήσεω.